Δόξα στο όνομα του Κύριου, αγαπητά αδέρφια, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ανοίξουμε παρακαλώ τις γραφές μας στη σελίδα 457. Σελίδα 457 είναι το βιβλίο του Έσδρα και θα διαβάσουμε από το έψιλον κεφάλαιο. Έσδρας έψιλον κεφάλαιο 457 σελίδα. Τότε προεφύτευσαν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας ο υιός του Ιδώ προς τους Ιουδαίους, τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και εσηκώθησαν Ζωροβάβελ ο υιός του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ και ήρχισαν να οικοδομώσει τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ και με ταυτόν οι προφήτε του Θεού βοηθούντες αυτούς. Αμήν. Αυτόν τον έσχατο καιρό, αγαπητά αδέλφια, είναι μέγα ζητούμενο η οικοδομή του οίκου του Θεού. Είναι προφητευμένο ότι εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω των ωραίων. Υπεράνω όλων των άλλων θα υψωθεί η Εκκλησία του Χριστού. Ο Θεός θα τη συστήσει σε όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά εξητούν το Θεό και επιποθούν να βρουν τη σωτηρία της ψυχής τους. Αλλά η Εκκλησία, ενώ είναι ένας θεοσύστατος θεσμός, τα μέλη της είναι άνθρωποι. Άνθρωποι τους οποίους ελέησε και απολύτρωσε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, ως λήθη ζώντες, καλούνται να οικοδομήσουν τον οίκο του Θεού, την Εκκλησία του Θεού, η οποία μάλιστα σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Είναι ένας ρόλος τον οποίον θα πρέπει όλοι μας, κάθε ένας ξεχωριστά, να τον αντιληφθούμε, γιατί είναι μία ευθύνη του κάθε ενός από εμάς. Καθώς ο Κύριος μας έσωσε και μας προσέθεσε στην Εκκλησία Του, δεν μας προσέθεσε για να ερχόμαστε, να ακούμε το κήρυγμα, να έχουμε μια κοινωνία μεταλλήλων και να φεύγουμε, αλλά μας κάλεσε να είμαστε λήθη, δηλαδή δομικά στοιχεία της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι ένας στατικός, αλλά ένας ζωντανός και δυναμικός οργανισμός. Λήθη οι οποίοι έχουν ως αποστολή να επιφέρουν ως τελικό αποτέλεσμα την οικοδομή, την οικοδομή του οίκου του Θεού. Άρα λοιπόν, αν είμαι μέλος της Εκκλησίας και με έχει προσθέσει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, θα πρέπει να ξέρω ότι σκοπός μου και αποστολή μου είναι να είμαι μέσα στην Εκκλησία παράγοντας οικοδομής. Να βοηθάω στην οικοδομή του οίκου του Θεού με ό,τι μου έχει χαρίσει ο Κύριος. Με ό,τι δυνατότητες έχω στα χέρια μου. Με ό,τι χαρίσματα πνευματικά μου έχει δώσει ο Θεός. Δεν μου τα έδωσε για να φανώ πιο καλός από τους άλλους, για να υψώσω τον εαυτό μου, αλλά μου τα έδωσε για να τα θέσω, μάλιστα δεν να θέσω τον εαυτό μου στην υπηρεσία των άλλων, για να φέρω οικοδομή. Αυτό μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος, όπως ακριβώς γίνεται σε ένα σώμα, όπου το κάθε ένα μέλος συνεργεί με τα υπόλοιπα για την οικοδομή όλου του σώματος και την υγεία όλου του σώματος, το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε και εμείς. Εδώ διαβάσαμε για ένα περιστατικό το οποίο δύο προφήτες, και ευχαριστούμε τον Θεό για τον προφητικό λόγο και τους προφήτες που χρησιμοποιεί ο Θεός, τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία, οι οποίοι προφήτευσαν στους Ιουδαίους και τους προφήτευσαν ότι πρέπει να ξεκινήσει και πάλι η οικοδομή του οίκου του Θεού. Ένα έργο το οποίο, ενώ είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, με πολύ καλές προδιαγραφές, εν μέσω δυσκολιών, κινδύνων και απειλών, εν τούτης κάποια στιγμή το έργο αυτό είχε πάυσει, είχε σταματήσει. Και ο Θεός αποστέλει τους προφήτες για να ξεσηκώσει, για να διεγείρει και πάλι τους ανθρώπους του να συνεχίσουν την οικοδομή του οίκου του Θεού. Κατά τα μέτρα της εποχής εκείνης, κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης, ήτανε ο ναός του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Γνωρίζουμε ότι ο ναός του Σολομώντα καταστράφηκε όταν οι Ισραηλίτες εχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Βαβυλώνα, αλλά ήταν προφητευμένο ότι μετά από 70 χρόνια θα επέστρεφαν και θα ανοικοδομούσαν πάλι το ναό και την πόλη. Μάλιστα, εάν το
δούμε από την αρχή του βιβλίου του Έσδρα, ο βασιλιάς Κύρος της Περσίας ήταν αυτός, ο οποίος εξέδωσε ένα έγγραφο διάταγμα και είπε ότι οι Ιουδαίοι είναι ελεύθεροι να πάνε στην Ιερουσαλήμ και να ανοικοδομήσουν πάλι το ναό του Θεού τους. Και πραγματικά ξεκίνησαν με επικεφαλής τον Ζωροβάβελ, επέστρεψε ένα μέρος του λαού στην Ιερουσαλήμ, ώστε να ξεκινήσει να γίνει αυτό το μεγάλο έργο, η ανοικοδόμηση του ναού του Θεού. Μάλιστα διαβάζουμε ότι ο βασιλιάς Κύρος, ο Θεός του διήγηρε την καρδιά για να εκδώσει αυτό το διάταγμα, λέει μάλιστα ο ίδιος στο Α κεφάλαιο και στο 2 εδάφιο, «Πάντα τα βασίλεια της γης έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού και αυτός προσέταξε εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ ή της είναι εν τη Ιουδαία. Τι εξημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, ο Θεός αυτού έστω μετ' αυτού, και ας αναβεί εις Ιερουσαλήμ ή της είναι εν τη Ιουδαία και ας οικοδομήσει τον οίκον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αυτός είναι ο Θεός εν Ιερουσαλήμ». Και λίγο πιο κάτω, στο 7 εδάφιο, λέει ότι μάλιστα όλα αυτά τα σκεύη τα οποία τα είχαν αρπάξει όταν είχαν εισβάλει οι Βαβυλώνοι, όταν είχαν εκπορθήσει την Ιερουσαλήμ, τα έδωσε πίσω. Χιλιάδες χρυσά σκεύη, λέει, στο 7 εδάφιο εξήγαγε ο βασιλεύς Κύρος τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ είχε φέρει από Ιερουσαλήμ και θέσει αυτά εν το οίκο του Θεού αυτού. Και εξήγαγε ταύτα Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, διαχειρός του Μηθρεδάθ του θησαυροφύλακος, και ρύθμισεν αυτά εις τον Σασαβασάρ, τον άρχοντα της Ιουδαίας. Και ούτως είναι ο αριθμός αυτών. 30 δίσκοι χρυσή, 1000 δίσκοι αργυρή, 29 μάχαιρε, 30 φιάλε χρυσέ, 410 φιάλε αργυρέ, δεύτερε, άλλα σκεύη 1000. Πάντα τα σκεύη τα χρυσά και αργυρά ήσαν 500 και 400. Τα πάντα ανεβίβασε ο Σασαβασάρ μετά των εχμαλώτων, των αναβιβαστέντων από Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ. Μία σπουδαία επιτυχία για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, για την κατάσταση που επικρατούσε, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι Ισραηλίτες εχμαλωτισμένοι, αυτά αποτελούν μια τέλεια ανατροπή του σκηνικού. Είναι προφανές ότι ο Θεός συμμαρτυρεί στον προφητικό λόγο που είχε δώσει δια του Ιερεμία, ότι μετά την παρέλευση των 70 ετών θα γίνει αυτή η πρώτη επιστροφή για την ανοικοδόμηση του ναού. Και βλέπουμε ότι εξάπαντος ο προφητικός λόγος εκπληρώνεται όπως ακριβώς έχει δοθεί. Ο Κύρος δίνει το διάταγμα και μάλιστα προθυμοποιείται να δώσει πίσω και όλα τα σκεύη, τα χρυσά και τα αργυρά, τα οποία είχε αρπάξει από τον ναό του Θεού. Και γίνεται αυτό και τα παίρνει ο άρχον εδώ, ο Σασαβασάρ, ο οποίος πιθανότατα είναι ο Ζωροβάβελ. Και ξεκινάνε λοιπόν να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Και πραγματικά ένα πλήθος κόσμου επιστρέφουν, κατοικούν πάλι τις γύρω πόλεις και τα μέρη και ετοιμάζονται βέβαια για να κάνουν αυτό το έργο που είναι και η αποστολή τους, η οικοδομή του οίκου του Θεού. Αν διαβάσουμε στο Β' κεφάλαιο, έχει αναλυτικούς καταλόγους με τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Αλλά είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπήρχαν και κάποιοι ανάμεσά τους οι οποίοι δεν έγιναν δεκτοί στο να συμμετέχουν στο έργο αυτό. Αν δούμε στο Β' κεφάλαιο και στο 59 εδάφιο, λέει «Ούτι δε ήσαν οι αναβάντες από Θελ Μελάχ, Θελ Αρισά, Χερούβ, Αδάν και Ημίρ. Δεν ειδίναντο όμως να δείξωσι τον οίκον της πατριάς αυτών και το σπέρμα αυτών αν ήσαν εκ του Ισραήλ». Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι είχαν παρισφρήσει, δεν ανήκανε στο Ισραήλ, προσπάθησαν να αποδείξουν ότι έχουν και αυτοί κάποια κοινή καταγωγή, κοινή γενεαλογία, αλλά όμως δεν έγιναν δεκτοί. Και αυτό ήταν μια σωστή απόφαση. Διότι κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός εργαζόταν με το λαό Ισραήλ και η ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του Ναού του Θεού απευθυνόταν μόνο σε όσους ήτανε γνήσιοι Ισραηλίτες, γνήσια τέκνα του λαού Ισραήλ, του λαού του Θεού. Δεν έγιναν λοιπόν δεκτοί και αυτό ήταν μια σωστή απόφαση. Δύσκολη μεν απόφαση, γιατί οπωσδήποτε οι άνθρωποι χρειάζονταν ενισχύσεις, χρειάζονταν παραπάνω χέρια,
Οποιαδήποτε παραπάνω βοήθεια θα ήταν ευπρόσδεκτη, αλλά όμως προέκριναν την εντολή και το θέλημα του Θεού και δεν τους έκαναν δεκτούς. Και μάλιστα στο 62 εδάφιο λέει ότι εζήτησαν την καταγραφή αυτών μεταξύ των απαριθμηθέντων κατά γενεαλογίαν και δεν ευρέθησαν, όθεν εξευλήθησαν από της ιερατείας. Ακόμα και αν είχαν ξεκινήσει ή διεκδικούσαν κάποια ιερατικά καθήκοντα, δεν τους επετράπει να γίνει κάτι τέτοιο. Τα λέμε όλα αυτά για να σκιαγραφίσουμε πολύ πολύ περιληπτικά την πορεία των ανθρώπων αυτών οι οποίοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ για να ανοικοδομήσουν τον ναό του Θεού. Απ' τη μια βλέπουμε ότι ο Θεός τους ανοίγει το δρόμο με το διάταγμα που εκδίδει ο Κύρος, με την αυτοπροαίρετη προσφορά του να επιστρέψει στα σκεύη του ναού του Θεού. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε τη σωστή στάση τους να διατηρήσουν την καθαρότητά τους, να είναι αμιγώς Ισραηλίτες αυτοί οι οποίοι θα εργαστούν για τον οίκο του Θεού, να μην δεχθούν ανάμεσά τους ξένα στοιχεία. Και πραγματικά μπορούμε να το επικροτήσουμε αυτό και να πούμε ότι όντως έχουν μια πάρα πολύ καλή πορεία και ο Θεός είναι μαζί τους και αναμένονται επιτυχίες στο έργο του Θεού, οι οποίες πράγματι έρχονται, γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος τους ευωδώνει ακόμα περισσότερο στο έργο τους. Λέει στο γάμα κεφάλαιο, «Και ότε έφτασε ο 7ος μην και οι Ισραήλ ήσαν εν τες πόλεση, συνηθρίστη ο λαός ως εις άνθρωπος εις Ιερουσαλήμ». Ως εις άνθρωπος. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν αναγεννημένοι, δεν είχαν λάβει πνεύμα Άγιο, κι όμως η κοινή τους επιθυμία να ανοικοδομήσουν τον ναό του Θεού ήταν το ποθούμενο το οποίο ένωνε τις καρδιές τους. Εμείς σήμερα ζούμε στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε αναγεννηθεί. Ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε λάβει πνεύμα Άγιο. Ποιοι πόθοι βασιλεύουν μέσα μας? Ποιο είναι το ποθούμενο για εμάς ως μέλη της Εκκλησίας του Χριστού? Είναι η οικοδομή του οίκου του Θεού? Είναι η πνευματική μας αύξηση σε επίπεδο ατομικό αλλά και εκκλησιαστικό? Αν είναι αυτό το ποθούμενο, τότε ο Θεός θα ενώσει τις καρδιές μας. Και ως εις άνθρωπος θα διαγερθούμε στο να οικοδομήσουμε τον οίκο του Θεού και να εργαστούμε το έργο του Κυρίου. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού με τη χάρη του Κυρίου απόψε μας δίνει κατευθύνσεις να αναλογιστούμε ο κάθε ένας από εμάς ποιο είναι το ποθούμενο μέσα στην καρδιά μας ως μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Εάν το ποθούμενο είναι πραγματικά να είμαστε παράγοντες οικοδομής στο έργο του Θεού και στους αδελφούς μας, τότε θα δούμε τον Κύριο να ενώνει τις καρδιές μας και η Εκκλησία να ενεργεί, να αντιδρά ως εις άνθρωπος και ο Κύριος να ευλογεί και να κινείται εν δυνάμει ανάμεσά της δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί αυτό συνέβη την εποχή εκείνη, ο Κύριος επενέβη εν δυνάμει. Λέει στο δύο εδάφιο, «Εσηκώθη Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς και Ζωροβάβελ ο Υιός του Σαλαθήλ και οι αδελφοί αυτού και οκοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ δια να προσφέρωση ολοκαυτώματα επ' αυτού κατά το γεγραμμένον εν το νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού». Να το πάλι το ποθούμενο μέσα στις καρδιές των εργατών του Θεού. Τι είναι γεγραμμένο στο νόμο? Όχι τι νομίζουμε εμείς ότι είναι το καλύτερο. Δύσκολες οι εποχές τώρα. Αλλιώς ήταν τότε που ήταν ο Μωυσής. Πιο εύκολα τα πράγματα. Είχαν δει και θαύματα μεγάλα, να ανοίγει ερυθρά θάλασσα, να πέφτει το μάνα από τον ουρανό. Τώρα εμείς ο λαός είναι σε μια δυσκολία, δεν εύκολα τα πράγματα. Ας έχουν και με κακό μάτι γύρω λαοί. Ας έχουμε ένα πιο low profile, ας πούμε, πιο απαλά πράγματα, πιο εύκολα για το λαό που δεν είναι ακόμα συνηθισμένος. Όχι. Δεν είπαν έτσι οι εργάτες του Θεού. Πήραν τον νόμο στα χέρια τους και είπανε, τι προσέταξε ο Θεός στο Μωυσή, αυτό και θα κάνουμε. Μα όλα αυτά δεν σε ενδιαφέρει, μήπως δυσκολευτούν οι αδελφοί, μήπως πούνε κάτι γύρω λαοί, ό,τι είναι γεγραμμένον εν το νόμο του Μωυσέως, του ανθρώπου του Θεού. Ό,τι είναι γεγραμμένο στην αποστολική διδαχή που μας παραδόθηκε. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Και λέει στο τρία εδάφιο, «Και έστησαν το θυσιαστήριο εν το τόπο αυτού και τι επαπειλούμενοι υπό των λαών των τόπων εκείνων». Δεν τους ένιαξε καμία απειλή. Ξέρανε ότι αυτό που κάνουνε θα μπει στο μάτι των γύρω λαών. Ξέρανε ότι το να ανοικοδομήσουν το θυσιαστήριο
και στη συνέχεια να ανοικοδομηθεί και ο ναός του Θεού τους, θα ήταν μια ένδειξη ότι αυτή η πόλη σηκώνει μπαϊράκι, δηλαδή επαναστατεί εναντίον της υποταγής στο Βαβυλώνιο Αυτοκράτορα. Κι όμως δεν το υπολόγισαν, αλλά έκαναν το γεγραμμένο. Σπουδαία επιτυχία, σπουδαία απόφαση. Καλή πορεία έχουν πάρει εδώ οι άνθρωποι του Θεού και οι εργάτες του Θεού. Και τι επαπειλούμενοι υπό του λαού των τόπων εκείνων, έστησαν το θυσιαστήριο και προσέφεραν επ' αυτού ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, ολοκαυτώματα πρωί και εσπέρας, και έκαμον την εορτή των σκηνών κατά το γεγραμμένον και τας καθημερινάς ολοκαυτώσεις κατά αριθμών, ως ήτο διατεταγμένον κατά το καθήκον εκάστης ημέρας. Ό,τι βρήκαν γραμμένο, το εκτέλεσαν. Δεν κάθισαν να το συζητήσουν, δεν κάθισαν να το προσαρμόσουν στις ανάγκες της εποχής, το είδαν και το εκτέλεσαν, γιατί ξέρουν πολύ καλά και πιστεύουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός και ότι ο Λόγος του Θεού είναι μία διαθήκη. Και μία σφραγισμένη διαθήκη δεν διαπραγματεύεται, απλώς εκτελείται. Σήμερα έχουμε την Καινή Διαθήκη, σφραγισμένη με το αίμα του Χριστού. Μία λοιπόν σφραγισμένη και επικυρωμένη διαθήκη, όταν θα την ανοίξει ο συμβολιογράφος, δεν θα τη συζητήσει, αλλά θα την εκτελέσει ακριβώς έτσι όπως είναι γραμμένη. Και αυτό καλούμαστε και εμείς, αγαπητά αδέλφια, να κάνουμε και ως εργάτες του Θεού, αλλά και ως μέλη του σώματος του Χριστού, που για όλους μας υπάρχει μερίδιο στο έργο του Κυρίου. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, λέει τις λεπτομέρειες, τι έκαναν, και φτάνουν τελικά να θέσουν τα θεμέλια του Ναού του Θεού στο 10 εδάφιο, στην 455 σελίδα, λέει, «Και ότε έθεσαν οι οικοδόμοι τα θεμέλια του Ναού του Κυρίου, εστάθησαν οι ιερείς, ενδεδειμένοι με τα σαλπίγκων, και οι Λεβίτε οι του Ασάφ με τα κυμβάλων, δια να υμνώσει τον Κύριον κατά την διαταγήν Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ». Να το και πάλι. Τι είχε διατάξει ο άνθρωπος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, τι είναι γεγραμμένο μέσα στα ιερά τα θεόπνευστα γράμματα, η ψαλμωδία προς τον Κύριο. Αυτό θα κάνουμε, όπως είναι προστεταγμένο, όπως το βρίσκουμε μέσα στις γραφές. Και αυτό έκαναν, και μάλιστα ήταν μεγάλη η συγκίνηση, η ευλογία και η παρουσία του Θεού, ώστε ανάμεσά τους υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι ήταν γέροντες και είχαν προλάβει τον ναό, τον προηγούμενο του Σολομώντα, τον υπέρλαμπρο, τον ένδοξο ναό. Γιατί αυτός τώρα που ξεκίνησε να χτίζεται, δεν έφτανε τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του πρώτου ναού, και λέει στο 12 εδάφιο, «Και πολλοί εκ των ιερέων και λεβιτών και των αρχηγών των πατριών, γέροντες, ήτινες είχον ειδή των πρώτερων οίκων, ενώ ο οίκος ούτως εθεμελιούτο ενώπιον των οφθαλμών αυτών, έκλαιον με τα φωνής μεγάλης, πολλοί δε ηλάλαξαν εν φωνή μεγάλη με τεφροσύνης, και δεν διέκρινε ο λαός τη φωνή του αλλαλαγμού της εφροσύνης από τη φωνή του κλαφμού του λαού, διότι ο λαός ηλάλαζε αλλαλαγμό μέγα και η βοή οικούωται έως από μακρόθεν». Μία μεγάλη ευλογία, συγκίνηση και χαρά ταυτόχρονα, επίσκεψη της παρουσίας του Θεού. Θα λέγαμε ότι πραγματικά η πορεία των ανθρώπων του Θεού μέχρι στιγμής είναι εξαιρετική. Ο Κύριος τους ανοίγει δρόμο. Δράτονται της ευκαιρίας, ξεκινάνε, ανεβαίνουν στην Ιερουσαλήμ. Παρά τις απειλές και τους φόβους και τους κινδύνους, ξεκινούν να οικοδομούν ως άνθρωπος το θυσιαστήριο. Εν συνεχεία θέτουν τα θεμέλια του ναού. Ο Κύριος τους επισκέπτεται. Υπάρχει αυτή η συγκίνηση, αυτή η ευλογία, αυτή η χαρά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Το πάνε καλά το πράγμα. Είναι πάνω στις ράγες. Κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Και φυσικά, ο διάβολος θα ξεσηκωθεί. Θα προσπαθήσει να αντισταθεί. Θα προσπαθήσει να πάυσει το έργο του Θεού. Λέει στο Δέλτα κεφάλαιο, «Οι δε εχθροί του Ιούδα και Βενιαμίν, ακούσαντες ότι η ή της αιχμαλωσίας οικοδομούσε το ναό εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, ήλθον προς τον Ζωροβάβελ και προς τους αρχηγούς των πατριών και είπον προς αυτούς, «Ας οικοδομήσομεν με σας, διότι και εμείς εξητούμεν τον Θεόν σας, καθώς εσείς, και εις αυτόν θυσιάζομεν από τον ημερών του Εσαραδόν βασιλέως της Ασούρ, ως της ανεβίβασεν ημάς εδώ». Και ένας τρόπος με τον οποίο ο διάβολος θα προσπαθήσει να κάνει ζημιά στο έργο του Θεού, είναι να εισαγάγει με ύπουλο τρόπο ξένα στοιχεία.
εδώ προσπαθούν να προσκοληθούν στο λαό του Θεού άνθρωποι που αυτό φαίνεται να είναι καλό, γιατί πραγματικά είναι καλό κάποιος να θέλει να γίνει μέλος του λαού του Θεού, να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά όμως η Εκκλησία δεν δέχεται στοιχεία τα οποία ως ξένα θα αλλοιώσουν την ταυτότητά της. Δέχεται ανθρώπους για να έρθει ο Χριστός να τους μεταμορφώσει όταν ταπεινωθούν και μετανοήσουν. Δέχεται ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ταπεινωθούν και να συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να δέχεται ανθρώπους οι οποίοι να φέρουν πάνω τους ξένα στοιχεία τα οποία θέλουν να τα επιβάλλουν μέσα στην Εκκλησία. Με το πρόσχημα ότι και εγώ είμαι πιστός, και εγώ λατρεύω το Θεό, και εγώ θυσιάζω, γιατί έτσι λέγαν αυτοί. Ήτανε εθνικοί, ήτανε αμετανόητοι και λέγανε ότι και εμείς λατρεύουμε το Θεό και εμείς θυσιάζουμε από χρόνια τώρα. Από τότε που μας έφερε εδώ Εσαραδόν στη Σαμάρια. Ο Ζωροβάβελ όμως, λέει στο 3 εδάφιο, και ο Ιησούς και οι λοιποί των αρχηγών των πατριών του Ισραήλ είπαν προς αυτούς, ουδέν κοινών εις εσάς και εις ημάς. Ουδέν κοινών. Μα καλά, Ζωροβάβελ, μήπως είσαι εθνικιστής, μήπως είσαι φανατικός. Εδώ οι άνθρωποι έρχονται έτσι να σου πούνε ότι και εμείς λατρεύουμε το Θεό, θέλουμε να έρθουμε από κοντά. Ξέρει όμως, είναι άνθρωπος του Θεού. Ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς του Ιωσεδέκ είναι άνθρωποι του Θεού και το Πνεύμα του Θεού τους δίνει διάκριση. Δεν μισούνε κανένα, δεν απορρίπτουνε κανένα, δεν είναι φανατικοί, δεν είναι εθνικιστές, αλλά ξέρουν ότι μέγα ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η καθαρότητα του λαού του Θεού. Αν αρχίσουν να εισάγονται ξένα στοιχεία, τότε ξανά αμανά πάλι πίσω θα γυρίσουμε στην ιδωλολατρεία. Θα φέρει ο ένας το δικό του, θα φέρει ο άλλος το δικό του, θα αρχίσει να παρασέρνει ο ένας τον άλλον σε πράγματα έξω από το θέλημα του Θεού, ξένα προς το θέλημα του Θεού. Και τι θα γίνει στο τέλος? Κάναμε αμάν 70 χρόνια να ελευθερωθούμε από την αιχμαλωσία στην οποία φτάσαμε, γιατί καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε. Με την ειδωλολατρεία μας, την αμαρτία μας και την ανυπακοή στο Θεό. Πάλι τα ίδια. Πάλι θα αφήσουμε να εισέλθουν ξένα στοιχεία. Πάλι θα επιστρέψουμε εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν, με δυναμικό τρόπο, πνευματικό, με τη χάρη του Κυρίου, ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς του Ιωσεδέκ κατεβάζουν τα ρολά, θα λέγαμε. Αρνούνται τη συνεργασία. Κλείνουν την πόρτα. Ουδέν κοινών εις εσάς και εις ημάς, ώστε να οικοδομήσετε εικόνες των Θεών ημών. Αλλά εμείς αυτοί, ηνωμένοι, θέλουμε να οικοδομήσει εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, καθώς προσέταξε εις ημάς ο βασιλεύς Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας. Αυτή ήταν η σταθερή απάντηση και άρνηση του Ζωροβάβελ να εισαγάγουν ξένα στοιχεία στο λαό του Θεού. Φυσικά αυτό δεν άρεσε στους εχθρούς του λαού του Θεού και λέει τότε ο λαός της γης παρέλυε τα σχήρας του λαού του Ιούδα και ετάρατεν αυτούς εν τη οικοδομή και μίστονον συμβούλους εναντίον αυτών, δια να ματαιώνωσι την βουλήν αυτών, πάσα στα σημέρας κύρου του βασιλέως της Περσίας και ως της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Άρχισαν λοιπόν να τους κάνουν δυσκολίες, να τους παρενοχλούν, να τους παρεμποδίζουν, να μην τους αφήνουν ελεύθερα να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Όμως οι άνθρωποι αυτοί συνέχιζαν, το πάλευαν, προσπαθούσαν όσο μπορούσαν και πραγματικά βλέπουμε ότι όντως είναι μια καλή πορεία, μια καλή απόφαση μέχρι στιγμής, αλλά όμως γίνεται και μια επιπλέον ενέργεια από τους εχθρικούς λαούς. Στέλνουν μια επιστολή στον Αρταξέρξη με την οποία διαμαρτύρονται για αυτό που γίνεται στην Ιερουσαλήμ και του λένε ότι ψάξε να δεις στα παλιά αρχεία της αυτοκρατορίας σου ότι πάντοτε η πόλη αυτή διέγειρε επαναστάσεις. Αν τυχόν τους αφήσεις τώρα να οικοδομήσουν τον ναό και μετά να οικοδομήσουν και τα τείχη, πάει. Την περιοχή μετά τον Ιορδάνη την έχασες. Πρόσεξε τι θα κάνεις. Και πράγματι ο βασιλιάς πείθεται σε αυτό που του λένε, εκδίδει διαταγή και διατάζει την παύση του έργου. Και λέει στο 21 εδάφιο, «Τώρα λοιπόν προστάξατε να παύσωση τους ανθρώπους εκείνους και η πόλη αυτή να μην οικοδομηθεί, εωσού εκδοθεί διαταγή παρεμού. Και προσέξατε να μην αμελήσετε να κάνετε τούτο, δια να μην αυξηθεί το κακόν επί ζημία των βασιλέων». Ότε δε το αντίγραφο της επιστολής του βασιλέως Αρταξέρξου ανεγνώστη ενώπιον του Ρεούμ και Σαμψέ, του γραμματέως και των συνεταίρων αυτών,
ανέβησαν μετασπουδείς εις Ιερουσαλήμ προς τους Ιουδαίους και έπαυσαν αυτούς εν βία και μεταδυνάμεως. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πραγματικά κατέθεσαν την ψυχή τους στο έργο του Θεού, δεν σταμάτησαν και παρά την έκδοση του διατάγματος, ώστε αναγκάστηκαν οι εχθροί να έρθουν και να πάψουν το έργο εν βία και μεταδυνάμεως. Να τους εξαναγκάσουν πια να σταματήσουν να εργάζονται. Με βία και εν δυνάμει. Και έπαυσε, λέει, το έργο του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ και έμεινε πεπαυμένο μέχρι του δευτέρου έτους της βασιλείας Δαρίου, του βασιλέως της Περσίας. Έπαυσε λοιπόν το έργο του Θεού, αλλά ο Θεός δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα, γιατί σε ό,τι γίνεται, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα πει την τελευταία λέξη. Γι' αυτό και διαβάσαμε ότι διέγειρε τους προφήτες, τους δύο προφήτες, τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία, για να ξεκινήσει και πάλι η οικοδομή του Ναού του Θεού και της πόλης. Αυτό όμως θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ο Θεός, παρά την τόσο καλή πορεία την οποία είχε ο λαός του, οι εργάτες του, οι δούλοι του, που αρνήθηκαν να αναμειχθούν με ξένα στοιχεία, που φιλότιμα εργάστηκαν, που κατέθεσαν την ψυχή τους με κινδύνους, με απειλές να οικοδομήσουν τον Ναό του Θεού, παρόλα αυτά το γεγονός ότι σταμάτησε το έργο, ο Θεός το θεώρησε απαράδεκτο. Δεν ήταν κάτι που το δέχθηκε. Δεν ήταν κάτι στο οποίο τους δικαιολόγησε. Γιατί αν δούμε, οι προφητείες του Αγκαίου και του Ζαχαρία είναι προφητείες οι οποίες έρχονται να ενθαρρύνουν τον λαό για να ξαναξεκινήσει την οικοδομή, αλλά πώς να τον ενθαρρύνουν. Να τον ενθαρρύνουν ελέγχοντάς τον. Γιατί οι άνθρωποι του Θεού δυστυχώς απέναντι στην βία και στην απειλή που τους ασκήθηκε να πάψουν το έργο, στράφηκαν στο να ασχολούνται αποκλειστικά με τις οικογένειές τους, με τα σπιτικά τους, με τις δικές τους υποθέσεις. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά ο Θεός δεν το θέλει. Όχι ότι δεν θέλει να ασχοληθώ, να πάω να δουλέψω, να θρέψω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά το να εγκαταλείψω το έργο που μου έχει αναθέσει. Να αδιαφορήσω για το γεγονός ότι ο οίκος του Θεού μένει έρημος και να στρέψω όλη μου τη φροντίδα και όλη μου την ανάγκη στα του οίκου μου, στα του σπιτιού μου, στα παιδιά μου, εγώ να περνάω καλά, αδιαφορώντας για το τι γίνεται για το οίκο του Θεού, αυτό ενώπιον του Κυρίου, αγαπητά αδέλφια, είναι απαράδεκτο. Είναι κάτι που ο Θεός δεν το δέχεται. Και ας δούμε πολύ σύντομα τι ακριβώς είπανε, τι ακριβώς είπε ο Κύριος μέσα από τον Αγκαίο, τον προφήτη, στο λαό ο οποίος είχε πάυσει το έργο και την οικοδομή του Ναού του Θεού. Στην 831 σελίδα λοιπόν, λέει ο προφήτης Αγκαίος, είναι το βιβλίο του προφήτη Αγκαίου, 831 σελίδα και το Α κεφάλαιο. Λέει, εν το δευτέρο έτη Δαρίου του βασιλέως, εν το έκτο μηνή, την πρώτη μέρα του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου, δια Αγκαίου του προφήτου, προς Ζωροβάβελ τον ιό του Σαλαθίλ, τον διοικητή του Ιούδα, και προς Ιησούν τον ιό του Ιωσεδέκ, τον ιερέα τον Μέγα, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγον. Ο λαός ούτως λέγουσιν, ο καιρός δεν ήλθε, ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Βλέπετε πώς το να πάυσει κάποιος να εργάζεται στο έργο του Θεού τον οδηγεί στην επανάπαυση και στο να βρίσκει δικαιολογίες για αυτή την επανάπαυση. Μπορεί μέχρι στιγμής να έχει μια πολύ καλή πορεία, επιτυχημένη, να επένδυσε στο έργο του Θεού, να κοπίασε, να θυσιάστηκε, να ψήφισε απειλές και ενάντια διατάγματα. Αλλά όμως ελοχεύει ο κίνδυνος της επανάπαυσης. Όταν φωλιάσει ο φόβος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του Θεού και των εργατών του Θεού και πιστούν έστω και με απειλές να πάψουν το έργο, τότε έρχεται η επανάπαυση, έρχεται η δικαιολογία και εκεί ο Θεός θα πρέπει το λαό του να τον αφυπνήσει. Και λέγανε ότι δεν ήρθε, θα έρθει κάποια στιγμή ο καιρός, θα οικοδομήσουμε τον Ναό του Θεού. Δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός. Και λέει στο τριεδάφιο, έγινε λόγος Κυρίου δι' Αγκαίου του προφήτου λέγον, είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε εσείς εν της φατνοτής οίκης σας, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Σκεφτείτε τι κάνετε στα σπίτια σας, για τα σπίτια σας, για την οικογένειά σας και τι κάνετε για τον οίκο του Θεού.
Μα πώς συγκρίνονται αυτά τα δύο? Φυσικά και συγκρίνονται. Και επιβάλλεται να συγκριθούν. Γιατί, αγαπητά αδέλφια, η ενασχόλησή μας με τον οίκο του Κυρίου, ιδιαιτέρως αν έχουμε κάποιο έργο, αν είμαστε εργάτες, δεν πρόκειται περί κάποιου χόμπι με το οποίο θα ασχοληθώ όταν θα έχω ελεύθερο χρόνο και αν προλαβαίνω. Είναι η πρώτη μας υποχρέωση. Διότι είμαστε λήθη ζώντες, όπως είπαμε. Δεν μας έθεσε ο Κύριος στην Εκκλησία ως επισκέπτες. Α, σήμερα εντάξει, προλαβαίνω και να πάω. Θα πάω, πρέπει να πάω. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά να πάω στην Εκκλησία. Και αν λείψω μια φορά, εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να είναι κάποια ανάγκη ανωτέρας βίας, κάποια υποχρέωση, κάποιο επαγγελματικό ωράριο. Αλλά όμως, η θέση μας είναι εδώ. Η θέση μας είναι στην οικοδομή. Είναι δυνατόν να υπάρχει οικοδομή, κτίριο και να λείπουν τούβλα, να λείπουν πέτρες? Έχετε δει κανένα κτίριο το οποίο να λείπουν τούβλα και να μπορείς να κοιτάζεις από τους τοίχους? Αν υπάρχει τέτοιο κτίριο, πολύ απλά είναι ετοιμόρροπο. Και αν στην Εκκλησία ερχόμαστε με αυτή τη λογική, τότε η Εκκλησία είναι ένα ετοιμόρροπο οικοδόμημα. Αγαπητά αδέλφια, καλούμαστε να είμαστε λήθιζόντες, ενωμένοι και παρόντες στη συνάθρηση, στο έργο του οίκου του Κυρίου. Όπου ο Κύριος θα είναι ανάμεσά μας, θα περιπατεί και θα μας ομιλεί. Έτσι θα γίνει η οικοδομή του έργου του Θεού. Όχι κοιτώντας τα σπίτια μας, τους φατνοτούς οίκους. Φατνοτός είναι αυτός ο οποίος έχει ωραία στέγη. Γιατί όταν αρχίσουμε να ασχολούμαστε, εντάξει, και το σπίτι μου να φτιάξω και δοθεί εκεί όλη η καρδιά μας, μετά και να το στολίσω και να το κάνω και πιο ωραίο και να κάνω και το ένα, να κάνω και το άλλο, και τελικά καταντάνε τα πράγματα του οίκου μας είδωλα. Ενώ δεν μας τα χάρισε ο Θεός για να τα κάνουμε είδωλα, μας τα χάρισε για να τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά στο έργο του. Τα σπίτια μας τα χάρισε και ό,τι έχουμε μας το χάρισε για να το χρησιμοποιήσουμε στο έργο του. Να τα ανοίγουμε, να τα κάνουμε και αυτά οίκου Θεού. Γι' αυτό μας τα έδωσε ο Κύριος. Είναι καιρός λοιπόν εις εσάς να κατοικείτε εν της φατνοτής οίκης, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας. Καθίστε και σκεφτείτε σε τι κατάσταση είσαστε. Τι κάνατε? Εσπείρατε πολύ, τα δώσατε όλα στη δουλειά και εισοδεύσατε ολίγων. Παράξενα πράγματα. Τρώγετε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Όλα τα έχετε φροντίσει για να περνάτε όμορφα, τις οικογένειές σας, τα σπίτια σας, το φαγητό σας, το ποτό σας, τα ρούχα σας, τα ωραία, τα ζεστά. Και ένα παράξενο πράγμα. Δεν μπορείτε να ευχαριστείτε τίποτα. Γιατί? Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντιοτε τρυπημένο. Τρύπιο πορτοφόλι. Ό,τι βγάζω φεύγει κατευθείαν. Τι συμβαίνει? Και είμαι και παιδί του Θεού. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος? Συλλογίστητε τα σοδού σας. Κάτι έχεις πάρει λάθος. Κάτι έχω πάρει λάθος. Κάτι έχω αμελήσει, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία στην ζωή μου, γι' αυτό και δεν μπορώ να χαρώ τίποτα. Προσπάθησα και επένδυσα σε υλικά πράγματα, σε επίγειες απολαύσεις. Δεν μπορώ να τα ευχαριστηθώ. Γιατί εγκατέλειψα το πρότιστο, που είναι η μέρημνά μου για τον οίκο του Κυρίου και για το έργο του Θεού. Τι πρέπει να κάνω? Ανάβετε εις το όρος και φέρετε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον. Αυτή είναι η δουλειά σου. Να αναβείς στο όρος, δηλαδή στα γόνατα. Όχι στο σπίτι μόνο, και στο σπίτι, οπωσδήποτε. Αλλά όλοι μαζί στα γόνατα. Εκεί θα ανεβούμε, αγαπητά αδέλφια, όλοι μαζί στο όρος. Και στο όρος τι θα βρούμε? Θα βρούμε τα υλικά της οικοδομής, που είναι τα ξύλα. Που είναι η επίσκεψη του Κυρίου, οι διανομές του Πνεύματος του Αγίου, ο λόγος, τα ρήματα του Θεού, τα οποία θα δίδονται μέσα από τις σάλπιγγες του Θεού. Εκεί θα γίνεται η οικοδομή του οίκου του Θεού. Και θέλω ευαρεστηθεί εις αυτόν και θέλω ενδοξαστεί, λέγει Κύριος. Θέλετε να δείτε τη δόξα μου? Θέλετε να δείτε, ψάχνετε και αναζητάτε τα παλιά μεγαλεία, τις παλιές θεραπείες, τις παλιές ενέργειες? Πώς να τις δείτε με την οτροπία που έχετε αυτή τη στιγμή? Για ανεβείτε στο όρος, για πηγαίνετε να κόψετε τα ξύλα, για βάλτε τα εκεί και οικοδομήστε τον οίκο του Θεού και να δείτε πώς θα ξαναέρθουν οι ένδοξες ημέρες. Αυτό σας λείπει. Η οικοδομή του οίκου του Θεού. Ανεβείτε λοιπόν στο όρος, κόψτε τα ξύλα και οικοδομήστε τον οίκο, και η υπόσχεση του Θεού είναι ότι εγώ θα ευαρεστηθώ και θα ενδοξαστώ εις αυτό, λέγει ο Κύριος. Και άλλα λέει πολλά βέβαια, πολύ ωραία ο προφητικός λόγος που δεν έχουμε χρόνο να τα δούμε, αλλά να πάμε παρακαλώ στο 12 εδάφιο. Λέει: «Υπήκουσε Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, και Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο ιερεύς ο Μέχας, και πάν το υπόλοιπο του λαού, εις τη φωνή Κυρίου του Θεού αυτών, και εις τους λόγους Αγκαίου του προφήτου, καθώς απέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτών
και εφοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου. Ευτυχώς που ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς του Ιωσεβέκ, ως προϊστάμενοι του λαού του Θεού, στάθηκαν στη θέση που έπρεπε. Υπάκουσαν στον προφητικό λόγο, γιατί θα μπορούσαν και να μην υπακούσουν. Όλες οι προηγούμενες γενιές κυνηγούσαν τους προφήτες, τους θανάτωναν, τους φίμωναν, τους απειλούσαν. Ευτυχώς ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς του Ιωσεβέκ είχαν την εντιμότητα και το θάρρος να πούν «κάναμε λάθος». Πρέπει να επιστρέψουμε και να υπακούσουμε στα μηνύματα του Πνεύματος του Αγίου, στον προφητικό λόγο που μας αποστέλει ο Κύριος. Και πόσο σημαντική είναι η στάση των προεστώτων, διότι ο λαός ακολουθεί. Ακολουθεί το παράδειγμά τους. Γι' αυτό λέει «υπήκουσε ο Ζωροβάβελ, υπήκουσε ο Ιησούς και παν το υπόλοιπο του λαού εις τη φωνή Κυρίου του Θεού αυτών και εις τους λόγους Αγγέου του προφήτου και εφοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου». Πολύ σημαντικό αυτό, αγαπητά αδέλφια. Μέσα στην καρδιά μας να κυριαρχεί όχι ο φόβος ο ανθρώπινος, αλλά ο φόβος του Κυρίου. Τον φόβο αυτόν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε, αλλά αγιάσετε Κύριο το Θεό εν τες καρδίες ημών. Δηλαδή, θέστε τον Θεό μέσα στην καρδιά σας σε ξεχωριστή θέση, στην πρώτη θέση. Βάλτε αυτόν ως Κύριο στη ζωή σας και ως πρώτη προτεραιότητα. Γιατί αυτό αρμόζει. Και όχι ο ανθρώπινος φόβος να σας κάνει να τα κάνετε ανάποδα και να βάζετε άλλες προτεραιότητες και να κυνηγάτε άλλα πράγματα και να αμελείτε το έργο του Θεού, την προσωπική σας σωτηρία και να χάνετε το δρόμο, να χάνετε τον μπούσουλά σας. Φοβήθητε Κύριον των Θεών. Και μου κάνει εντύπωση, αγαπητά αδέλφια, το γεγονός ότι θα μπορούσε κάποιος απόλυτα να τους δικαιολογήσει τους ανθρώπους αυτούς, ότι κοιτάξτε, αφού ήρθαν οι εχθροί, διέγιναν τον αυτοκράτορα, έβγαλε διάταγμα, εμείς πάλι δεν υπακούσαμε στο διάταγμα και μετά μας σταματήσανε με τη βία. Τι να κάνουμε κι εμείς, γι' αυτό σταματήσαμε. Κι όμως πάλι αυτό, όπως είπαμε, δεν ήταν αποδεκτό ενώπιον του Κυρίου. Πόσο μάλλον, εάν αυτό που μας βάζει φρένο στο να είμαστε παρόντες στον οίκο του Κυρίου και στο έργο του Θεού, δεν είναι μια πραγματική βία και άσκηση εξουσίας και δύναμης όπως έγινε εδώ, αλλά είναι ένας φόβος ο οποίος φωλιάζει μέσα στην καρδιά μας από διάφορα πράγματα τα οποία ακούμε από εδώ και από εκεί, διάφορες απειλές, ότι τάχα θα πάθω κάτι κακό εάν πάω στον οίκο του Κυρίου, αν εργαστώ για τον Κύριο, αν βρεθώ στη συνάθρηση, ότι θα μου συμβεί κάτι κακό, ότι θα προκαλέσω κακό σε άλλους ανθρώπους, ότι δεν έχω κοινωνική συνέστηση, κοινωνική ευθύνη. Ανήκω στα πράγματα. Είναι δυνατόν στην Εκκλησία του Χριστού να ακούγονται τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν εκεί που είναι παρόν ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος του Σύμπαντος, δια Πνεύματος Αγίου, μόνο να συζητάμε, μόνο και μόνο να συζητάμε ότι θα πάθω κακό αν πάω στην Εκκλησία, ότι θα προκαλέσω κακό αν πάω στην Εκκλησία, ότι θα μου συμβεί κακό? Αν είναι δυνατόν, πού είναι η πίστη μας, αγαπητά αδέλφια, και σε ποιο Θεό έχουμε πιστέψει? Και στο κάτω-κάτω, πόσα αδέρφια μας τις προγενέστερες εποχές, για να είναι παρόντες στην Εκκλησία, μαρτύρησαν και έδωσαν τη ζωή τους. Γιατί? Γιατί πόθησαν να βρεθούν εκεί που ήταν παρόν ο Ιησούς Χριστός και εκεί που ήταν συνηγμένα τα αδέλφια τους. Ο Θεός να μας ελεήσει. Δεν θέλουμε να βάλουμε βάρος σε κανέναν. Ο καθένας σας πράξει κατά τη συνείδηση. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι και ευχαριστούμε τον Θεό να δείξουμε τις κατευθύνσεις και τα παραδείγματα του Λόγου του Θεού. Ο λαός λοιπόν εφοβήθη ενώπιον του Κυρίου. Από το φόβο των ανθρώπων προτίμησε το φόβο του Θεού. Θα δεις ότι ο φόβος του Θεού θα σε προστατεύσει και θα διώξει το φόβο των ανθρώπων. Λέει, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον τον σώμα και μη περισσότερον τη δυναμένον απράξωση, αλλά φοβήθητε εκείνον, ώστε έχει εξουσία και το σώμα και την ψυχή να απολέσει στη γέννα. Εάν δεν φοβάσαι τον Θεό, εάν δεν προκρίνω το φόβο του Θεού, τότε είναι σε κίνδυνο η ψυχή μου, αγαπητά αδέλφια. Ο Θεός να μας ελεήσει να φοβηθούμε πάνω απ' όλα τον Κύριο. Αυτός ο Άγιος φόβος θα μας σώσει. Και ελάλησε Αγκαίος ο απεσταλμένος του Κυρίου κατά την αγγελία του Κυρίου προς τον λαόν, λέγον «Εγώ είμαι με σας», λέγει Κύριος. Βλέπετε τι ωραία. Μόλις έκαναν το πρώτο βήμα και υπάκουσαν, αμέσως ο Θεός ανταποκρίθηκε. Γιατί δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος θέλει με το μαστίγιο να μας βάζει να υπακούμε και να μας τυρανάει για να κάνουμε αυτό που θέλει.
αλλά έχουμε έναν Θεό ο οποίος μόλις μας δει να ταπεινωνόμαστε και να υπακούμε, αμέσως έρχεται να μας ενθαρρύνει, έρχεται να μας ζεστάνει, έρχεται να μας γλυκάνει, έρχεται να μας δυναμώσει. Πάλι με το λόγο του Πνεύματος του Αγίου, εκεί που φοβισμένοι και μουδιασμένοι, αλλά προσπαθώντας να υπακούσουν στη φωνή του Θεού, ξεκίνησαν και πάλι να οικοδομούν, έρχεται η ζεστή φωνή του Πνεύματος του Αγίου, λέγοντας «Εγώ είμαι με σας», λέγει Κύριος. Και αυτό θέλουμε, αγαπητά αδελφιά, να ακούσουμε. «Εγώ είμαι με σας. Εγώ είμαι μαζί σου». Όταν τα ακούμε αυτό, πόσο δύναμη παίρνουμε. Και πού θα τα ακούσουμε αυτό? Θα τα ακούσουμε στην Εκκλησία του Χριστού, παρόντες, από το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, θα έρθει ο Κύριος να μας πει «Εγώ είμαι με σας». «Και διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Ζωροβάβελ, Ιού του Σαλαθήλ, του διοικητού του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, Ιού του Ιωσεδέκ, του ιερέως του Μεγάλου, και το πνεύμα παντός του υπολείπου του λαού, και ήλθον και ηργάζοντο εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών, εν τη 24η ημέρα του έκτου μηνός, εν το δευτέρο έτη Δαρίου του Βασιλέως». Να λοιπόν που ο Κύριος έρχεται και διεγείρει κιόλας το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του Ιησού και τελικά παντός του λαού. Και πολλές φορές λέμε, μα θέλω ο Κύριος να με διεγείρει για να το κάνω αυτό. Δεν θέλω να το κάνω με το ζόρι, θέλω ο Κύριος να μου ξεσηκώσει την καρδιά. Μα πώς θα σου ξεσηκώσει ο Κύριος την καρδιά? Εδώ πώς έφτασε ο Ζωροβάβελ, ο Ιησούς και το υπόλοιπο του λαού να τους διεγείρει ο Κύριος την καρδιά? Κάτι προηγήθηκε. Τι προηγήθηκε? Προηγήθηκε το υπήκουσε Ζωροβάβελ, ο Υιός του Σαλαθήλ, και ήρθαν και εργάζονταν στο ναό του Θεού. Πρώτα θα προηγηθεί το βήμα το δικό σου να υπακούσεις σε αυτό που λέει ο Κύριος, μετά θα έρθει η φωνή του Θεού να σου πει «Εγώ είμαι μαζί σου» και εκεί θα διεγερθεί το πνεύμα σου για να κάνεις αυτό που πρέπει. Δεν θα περιμένεις να σου πέσει ουρανοκατέβατο. Θα κάνεις τις οδηγίες που με ακρίβεια και σαφήνεια μας λέει ο Λόγος του Θεού και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τον ευχαριστούμε, αγαπητά αδέλφια, γιατί ο Κύριος έχει ετοιμασμένα μεγαλεία όταν εμείς σταθούμε στη θέση που μας θέλει και γίνουμε παράγοντες οικοδομής στο ναό του Θεού. Ο Θεός, ο ναός του Θεού τον έσχατο καιρό θα είναι μέγας. Λέει ότι η δόξα του εσχάτου οίκου, του οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Πιστεύω όλοι μας θέλουμε να το απολαύσουμε αυτό λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό με τη χάρη του Κυρίου ας υπακούσουμε στον προφητικό λόγο και ο Κύριος θα μας διεγείρει το πνεύμα να εργαζόμαστε στον οίκον του. Αμήν, ο Κύριος να μας ευλογεί.